Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή με τίτλο «Ο Δήμος Σαλονικού στην εποχή του κορονοϊού», όπου έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μια πολύ γνώριμη παρουσία, έναν πολύ γνωστό, μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στο Δήμο μας, την Αγγελική Ράπτη. Η Αγγελική Ράπτη βεβαίως είναι γνωστή σε πολλούς μας από την προηγούμενη δημοτική θητεία, όπου ήταν Δημοτική Σύμβουλος, όμως σήμερα την παρουσιάζω και την φιλοξενώ ως ιατρό, είναι πνευμονολόγος, διευθύντρια της δεύτερης κλινικής και ιατρικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Αγγελική Ράπτη, καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή, για την πρόσκληση, της πρόσκλησης. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε μετά από καιρό. Βέβαια, θα προτιμούσα να μιλάμε για άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή, είναι δύσκολη και παγκόσμια πια ασχολούμαστε μόνο με τον κορονοϊό αυτή την εποχή. Πάντως καλύτερα ήταν που μιλάγαμε για δημοτικά, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, θα προτιμούσα να μιλάω για λακκούβες στους δρόμους παρά για αυτή τη λέλαπα που μας απασχολεί τώρα, αλλά τι να κάνουμε, θα το ξεπεράσουμε πιστεύω. Ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, κυρία Ράπτη, μια γενικότερη εκτίμηση θα ήθελα για το πώς εξελίσσεται η επιδημία στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή πάμε καλά. Είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα αυτό των τελευταίων ημερών, γιατί έχουμε δει ότι την τελευταία εβδομάδα η καμπύλη κάπως οριζοντιώνεται των καινούριων κρουσμάτων και αυτό το βλέπουμε και στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στο δικό μας που είμαστε νοσοκομείο εχμής, ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά που έρχονται. Δεν έχουμε πάρα πολλού ασθενεί στη μονάδα εντατική θεραπεία. Είναι γενικά κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε φτάσει στο πικ της καμπύλης ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Το καλό που δείχνει η κατάσταση που ζούμε σήμερα είναι ότι αυτό μάλλον θα γίνει σταδιακά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει μια ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Και αν οι ασθενείς έρχονται σταδιακά σε εμάς, θα μπορέσουμε έτσι να τους περιθάλψουμε. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι ότι Αυτή η σταδιακή, ας πούμε, σταθεροποίηση που έχουμε αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσει ώστε να μην γίνει κάτι όπως έγινε στην Ιταλία και την Ισπανία, να μην έχουμε δηλαδή μια έκρηξη νέων κρουσμάτων που δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν πάει έτσι, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και θα πάμε καλά. Αγγελική, πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου εργάζεσαι και ποια είναι η επάρκεια σε προσωπικό ή άλλα μέσα? Καταρχήν το Σωτηρία είναι το νοσοκομείο το οποίο από την πρώτη στιγμή έγινε το νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Οπότε μπήκε στη μάχη από την αρχή. Και όχι απλά στη μάχη, στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε το 60% των ασθενών του λεκανοπεδίου και το 50% των ασθενών όλης της Ελλάδας με κορονοϊό. Και αυτό βέβαια γίνεται με σημαντικές ελλείψεις και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε μέσα. Παρόλα αυτά, και για να μην φοβούνται οι ασθενείς και ο κόσμος γενικά ότι μπορεί να μην ανταποκριθούν τα νοσοκομεία στο πρόβλημα αυτό της επιδημίας, θέλω να πω ότι όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, από τους γιατρούς μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, έχουν δείξει μια αξιοθαύμαστη
ανταπόκριση σε αυτή την επιδημία. Δουλεύουν όλοι πάνω από τις δυνάμεις τους. Για τους γιατρούς δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν ρεπό, δεν υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που μας νοιάζει είναι να είμαστε εκεί και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών. Και το ίδιο κάνουν και οι νοσηλευτές και έτσι έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε σε ένα καλό επίπεδο το νοσοκομείο. Και είναι σίγουρο ότι όποιος χρειαστεί να έρθει στο νοσοκομείο θα έχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το νοσοκομείο είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο. Δεν είναι ατυχαίο νοσοκομείο η Σωτηρία. Η Σωτηρία έχει κοινωνικές ρίζες και γι' αυτό και οι γιατροί και όλο το προσωπικό έχουν ένα δέσιμο με την κοινωνία διαφορετικό. Από την εποχή ακόμα που η Σωτηρία ξεκίνησε σαν σανατόριο, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για τους θυματικούς της εποχής εκείνης, έσωσε πολύ κόσμο. Στη συνέχεια δουλέψαμε πάρα πολύ για να γίνει η Σωτηρία ένα πολύ σύγχρονο δευμονολογικό κέντρο όπως είναι σήμερα, που είναι εφάμιλο των Ευρωπαϊκών και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα παρόμοιο της Ευρώπης. Και σε αυτό το νοσοκομείο σήμερα παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς με κορονοϊό. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι παρά τις ελλείψεις μας να αντιμετωπίσουμε τα πάντα δουλεύοντας πάνω από τις δυνάμεις μας. Είναι υπαρκτό το σενάριο επιστροφής της πανδημίας μετά το καλοκαίρι όπως συζητείτε, γιατί τώρα που άκουγα την ενημέρωση από τον κύριο Τσιόδρα, όπως όλοι μας βέβαια, μίλησε για κάποια ίσως μέτρα και μετά το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι κάτι φοβούνται οι γιατροί. Είναι υπαρκτό, ναι. Είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό, βεβαίως. Είναι υπαρκτό και φοβόμαστε ότι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε ένα νέο κύμα. Τότε θα είμαστε πιο πολύ έτοιμοι τότε. Γιατί τώρα έχουμε μάθει, τώρα έχουμε έναν ιό που τον μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους ιούς της ομάδας στην οποία ανήκει, κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Σιγά σιγά όμως αρχίζουμε να μαθαίνουμε πώς λειτουργεί, οπότε στη διάθεσή μας συνέχεια έχουμε και καινούργια φάρμακα, μελέτες γίνονται συνεχώς και παντού. Και θεωρούμε ότι τον Οκτώβριο πια θα είμαστε πανέτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε σε μια άλλη βάση. Και θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Υπάρχουν σε αυτή την, μέσα από την εμπειρία αυτή τη μεγάλη που έχεις εταιρική, υπάρχουν κάποια καινούργια φάρμακα που δίδονται σαν θεραπεία. Ναι, υπάρχουν. Ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε τίποτα στα χέρια μας, γιατί γενικά οι ιώσεις δεν έχουν φάρμακα για να τις αντιμετωπίσει κανείς. Η έρευνα όμως εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν στα χέρια μας τα πρώτα φάρμακα που οι πρώτες μελέτες από την Κίνα, την Κορέα και τη Γαλλία δείξαν για ένα συγκεκριμένο φάρμακο ότι πάει καλά. Αυτό πια έχει γίνει το στάνταρ φάρμακο το οποίο το δείχνουμε όλοι. Φαίνεται ότι πάει καλά. Και επίσης αυτή τη στιγμή μελετάμε πάρα πολλά φάρμακα. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός φαρμάκων. Και συμμετέχουμε και η δική μου κλινική συμμετέχει σε τέτοιες μελέτες και πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές. Και ελπίζουμε ότι ακριβώς επειδή συμμετέχουμε πολλά κέντρα και ο αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος που συμμετέχουν σε αυτές τις μελέτες, έχουμε και γρήγορα αποτελέσματα. Και έτσι ακόμα και αυτά τα πειραματικά φάρμακα που δίνουμε φαίνεται ότι πραγματικά έχουν αποτελέσματα. Και είναι και ένας λόγος που τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή, οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Όταν δίνουμε ένα εξιτήριο στον άρρωστο που ήρθε και δεν ξέραμε αν θα τον διασωληνώσουμε ή όχι, πανηγυρίζουμε όλοι. Και επίσης βγαίνουν και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα και μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίζουμε. Σε περίπτωση που η πανδημία χειροτερεύσει, είναι κάτι βεβαίως που το απευχόμαστε όλοι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
Εάν η πανδημία ακολουθήσει, ας πούμε, την πορεία της Ιταλίας, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν θα αντέξει. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια έχει αποδυναμωθεί από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν στελεχώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τώρα στη φάση της επιδημίας δεν έχουμε ιδιαίτερη προσέλευση γιατρών στα νοσοκομεία, δεν έχουμε νέες προσλήψεις. Οπότε με τους ήδη υπάρχοντες είναι ένα γερασμένο σύστημα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, θα έχει πρόβλημα. Ελπίζουμε, έτσι όπως πάνε αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ότι δεν θα εξελιχθούν έτσι. Και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα ότι πάει σταδιακά αυτή η εξέλιξη των κρουσμάτων και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να έχουμε κρεβάτια δηλαδή ελεύθερα στα νοσοκομεία, να έχουμε ελεύθερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, γιατί εκεί αντιμετωπίζουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας που έχει η Ελλάδα είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα για συνθήκες κανονικές, όχι συνθήκες επιδημίας. Οπότε, αν καταφέρουμε να συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλες του τις ελλείψεις, στηριζόμενο στην αυτοθυσία πραγματικά γιατρών και νοσηλευτών. Αγγελική, μισό λεπτό, γιατί με ειδοποιούν, βλέπω από εδώ μηνύματα ότι... με ειδοποιούν ότι έχω αντίλαλο στον ήχο. Συνεπώς αναγκάζομαι κάθε φορά που μιλώ να κλείνω το δικό μου μικρόφωνο για να ακούεις εσύ, μήπως διορθωθούμε. Λοιπόν, ακούσαμε πως στα νοσοκομεία, το είπανε και προηγούμενος, έχει μειωθεί η προσέλευση του κόσμου. Η πρωτοβάθμια αυτοδίδαση υγείας βέβαια καλείται τώρα να παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και βεβαιασμένα καλείται να καλύψει όλες τις ανάγκες και τις ελλείψεις του παρελθόντος. Παράδειγμα, στη δικιά μας εδώ περιοχή, όπως ξέρεις, το Κέντρο Υγείας Καλυβίων, το οποίο πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα είναι 24ωρο βάσεως μόνο για κορονοϊό, δεν έχουμε βέβαια ακόμα επίσημη ανακοίνωση, την περιμένουμε όμως. Όλα αυτά που λέει το πρόγραμμα για τα καθήκοντα του Κέντρου Υγείας του δικού μας αλλά και των άλλων κέντρων υγείας που δεν θα είναι μόνο για κορονοϊό, μιλάει για επικοινωνία των πολιτών με το σπίτι, μιλάει για τηλεϊατρική, τηλεφωνική επικοινωνία, επίσκεψη κατοίκων. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα που ούτε στο νερό μας τα φανταζόμαστε, καλούμαστε ξαφνικά να τα κάνουμε μέσα 20 μέρες. Πώς είναι δυνατό αυτό το πράγμα? Δύσκολα θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό το πράγμα είναι αναγκαίο. Η πρωτοβάθμια υγεία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της υγείας στη χώρα, γιατί τα νοσοκομεία φορτώνονται με ασθενείς που δεν θα έπρεπε να έρθουν στο νοσοκομείο, που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια υγεία. Σε σχέση με τον κορονοϊό, η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των ασθενών που νοσούν δεν έχουν ανάγκη νοσοκομιακής περίθαλψης. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί που θα μείνουν στο σπίτι τους θα πρέπει να έχουν ιατρική παρακολούθηση, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να φτάσουν στο νοσοκομείο. Αυτό το ρόλο λοιπόν της παρακολούθησης των ελαφρών περιστατικών που θα νοσηλευτούν στο σπίτι οφείλει να τον παίξει η πρωτοβάθμια υγεία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να περιθάλψουν τους ασθενείς που πραγματικά έχουν ανάγκη νοσοκομείου. Και μόνο έτσι δεν θα γίνουμε επικίνδυνοι αφήνοντας τον ασθενή στο σπίτι του χωρίς να έχει παρακολούθηση από έναν γιατρό ο οποίος θα τον κατευθύνει πότε πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Άρα πραγματικά ο ρόλος των κέντρων υγείας θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, πόσο επανδρομένα και στελεχωμένα είναι αυτά τα κέντρα υγείας ώστε να παίξουν αυτό το ρόλο,
Δυστυχώς ξέρουμε ότι οι ελλείψεις και εδώ είναι πάρα πολλές, όμως είμαστε στη μέση της θάλασσας και οφείλουμε να κολυμπήσουμε τώρα όλοι μαζί, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την επιδημία. Αγγελική, συμφωνείς με τα με το μένουμε σπίτι με τέτοιο βαθμό αυστηρότητας? Το μένουμε σπίτι είναι αναγκαίο. Το μένουμε σπίτι είναι αναγκαίο, γιατί όταν δεν έχεις κάνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό, που αυτά θα έπρεπε να κάνουμε κανονικά, για να ξέρεις τι ποσοστό πραγματικά νοσεί και τι όχι, τότε ο μόνος τυφλός τρόπος για να σταματήσεις τη μετάδοση της νόσου είναι να κλείσεις τον κόσμο στο σπίτι, γιατί δεν ξέρεις ποιοι από όλους αυτούς είναι οι φορείς. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που δεν έχουν συμπτώματα, άρα αυτοί μεταδίδουν πολύ εύκολα την νόσο, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν και οι ίδιοι ότι πάσχουν. Και αν εσύ δεν το ξέρεις, κάνοντας, επαναλαμβάνω, τεστ, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξέρεις, τότε αναγκαστικά πρέπει να πάρεις αυτά τα μέτρα, ώστε να σταματήσεις τη μετάδοση, γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να ομαλοποιήσεις κάπως την εμφάνιση των κρουσμάτων είναι αυτός. Διαφορετικά, αυτό που έκανε η Αγγλία, ας πούμε, που είχε την αντίληψη ότι θα αφήσουμε τον κόσμο έξω και ιδιαίτερα τους νέους, ώστε να κολλήσουν και να αποκτήσει ο πληθυσμός ανοσία, αποδείχθηκε μπούμεραν, γιατί νόσησε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, μεγάλο κομμάτι πήγε ξαφνικά σε όλα τα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι οι θάνατοι και εκεί αυξήθηκαν και αναγκάστηκαν στη συνέχεια να πάρουν μέτρα. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Υπάρχουν χώρες όπως η Νότια Κορέα, ας πούμε, ή η Γερμανία, που έχουν κάνει πολύ μεγάλο αριθμό τεστ στον πληθυσμό τους και αυτοί πια μπορούν να ξέρουν ποιοι μπορούν να κυκλοφορούν και ποιοι όχι και έτσι να έχουν πιο χαλαρά μέτρα. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όπως εμείς, δυστυχώς οφείλουμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι τυφλά, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο για να περιορίσουμε την εξάπλωση. Διαβάζω σε ένα δημοσίευμα. Ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ξερόλας, απλώς προσπαθώ να φτάσω στο επίπεδο να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε μια πολύ σπουδαία γιατρό. Και έτσι απλά μεταφέρω δημοσιεύματα που μου κάνουν εντύπωση. Γράφει κάτι το δημοσίευμα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με το μένουμε σπίτι να μείνουν αδιάγνωστα και χωρίς αντιμετώπιση περιστατικά κορονοϊού, αλλά να χαθούν και άλλα περιστατικά που ίσως μπορεί να πάσχουν από κάτι διαφορετικό που δείχνει μια ίδια σχεδόν συμπτωματολογία. Και εδώ τίθεται το θέμα και αυτό που είπες προηγουμένως για την πρωτοβάθμια και... Είναι η δουλειά της πρωτοβάθμιας υγείας. Αυτό το πράγμα οφείλει να το αναλάβει η πρωτοβάθμια υγεία. Θα το αναλάβει με το να βλέπει τους ασθενείς στο κέντρο υγείας. Θα το αναλάβει μέσω τηλεϊατρικής, που είναι και αυτός ένας ενδιαφέρον και σημαντικός τρόπος που το κάνουν και σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, να παρακολουθήσει ο ασθενής που είναι στο σπίτι. Όμως οι ασθενείς που είναι στο σπίτι πρέπει να παρακολουθούνται από γιατρό. Και η μόνη οργανωμένη δομή που υπάρχει είναι τα κέντρα υγείας. Γι' αυτό πρέπει να μπουν στο παιχνίδι τα κέντρα υγείας, γιατί αλλιώς πραγματικά μπορούμε να χάσουμε ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής που ξεκινάει καλά μπορεί να χειροτερέψει και ο ίδιος ίσως δεν το αντιληφθεί. Και όταν πια είναι πολύ άσχημα και φτάσει στο νοσοκομείο, να είναι πολύ αργά γι' αυτό να χρειάζεται να πάει κατευθείαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό το ρόλο λοιπόν του να στείλει στο νοσοκομείο τον άρρωστο όταν πρέπει, οφείλει να το αναλάβει η πρωτοβάθμια υγεία. Αυτό είναι το στοίχημα νομίζω και είναι και πάρα πολύ δύσκολο και μακάρι να επιτύχει. Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, αυτό είναι μια ερώτηση από νωρίς, από φίλο γιατρό, φίλο συγγνώμη, που έχει σχέση με ιατρικά, και επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και υπήρχε όταν άκουσαν το όνομά σου ότι θα είσαι στην εκπομπή μου.
Ξέρεις, έχω ψηλώσει πάρα πολύ μαζί σου, γιατί υπήρχε φοβερή ανταπόκριση και μου στέλνανε συνέχεια ερωτήματα και ήδη με βομβαρδίζουν. Θα πω όμως αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν δημοσιεύματα, λέει, ότι σύμφωνα με τα οποία σε ασθενείς που αποσωληνώθηκαν και αποθεραπεύτηκαν σε απεικονιστικές εξετάσεις, βρέθηκαν να υπάρχουν σκιές στους πνεύμονες, επειδή είναι ειδικότητά σου κιόλας, αντίστοιχων νεοπλασιών και πνευμονική σύνωση. Ισχύει κάτι τέτοιο. Νεοπλασιών, όχι νεοπλασιών, μη λέμε. Ναι, εντάξει, νεοπλασία σημαίνει καρκίνο. Ναι. Έτσι, ο ιός δεν κάνει καρκίνο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όμως, οι νοτικά, αυτό που λένε η ίνωση, ναι, ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με βαριές πνευμονίες και το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, το ERDS, όπως λέγεται, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό σύνδρομο, όπου κανείς φτάνει στο θάνατο και επιστρέφει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, μπορεί να μείνουν κάποια στοιχεία στη συνέχεια ίνωσης του πνεύμονα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς... Συγγνώμη να ανοίξω το μικρόφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς που βγαίνουν, που αποθεραπεύονται, γράφουν σε κάποιο μητρό για τυχόν επανεξέταση για να παρακολουθηθούν. Πάντα παρακολουθούν. Εννοείται. Όλοι οι ασθενείς που βγαίνουν από το νοσοκομείο, είτε βγαίνουν από την μονάδα εντατικής θεραπείας, είτε βγαίνουν από την κλινική, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ελαφρά, ασφαλώς τους παρακολουθούμε. Δεν τους αφήνουμε έτσι. Και κάτι που αφορά όλους μας. Μα όλους μας. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλο σύριαλ με τις μάσκες. Τι γίνεται με τις μάσκες? Πρέπει να τις φοράμε όλοι? Πού? Λοιπόν, με τις μάσκες υπάρχει το εξής θέμα. Πρέπει να φοράμε μάσκα ή όχι? Αναθεωρούνται οι απόψεις συνέχεια. Τον τελευταίο καιρό, ακόμα και το CDC στην Αμερική, ο Οργανισμός δηλαδή Ελέγχου των Λοιμόξεων, άλλαξε θέση και είπε αρχίστε να φοράτε μάσκες. Πρέπει να φοράμε μάσκες. Οι μάσκες πρώτον έχουν μια διπλή λογική. Ότι καταρχήν, εάν τις φορούν οι άνθρωποι που πάσχουν, δεν μεταδίδουν τα σταγονίδια με την ομιλία, με το φτέρνισμα, με το γέλιο, με το βήχα, σε αυτούς που είναι γύρω τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να φοράει κανείς μάσκα για να μην μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλον. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και πολλοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν καν ότι νοσούν, άρα είναι σημαντικό να φοράμε. Να φοράμε πού όμως? Δεν πάω βόλτα στον δρόμο και φοράω μάσκα, δεν έχει κανένα νόημα. Στο σούπερ μάρκετ όπου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι ή σε κάποιους χώρους που χρειάζεται να πας σε υπηρεσίες κλπ. Που θα έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, εκεί είναι καλό να φοράμε μάσκες, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μειώνουμε την απόσταση μεταξύ μας. Η απόσταση των 2 μέτρων είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ακόμα και η μάσκα σε προφυλάσσει των σταγονιδίων που θα βγάλει ο άρρωστος που πάσχει από κορονοϊό. Δεν σε προστατεύει 100% αυτή η χειρουργική μάσκα ή οποιαδήποτε μάσκα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Γιατί λέμε όμως συνέχεια ότι αν δεν πάσχεται, πιθανόν δεν χρειάζεται? Γιατί δεν έχουμε μάσκες. Διότι παγκοσμίως σήμερα υπάρχει έλλειψη μασκών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη μάσκα πρέπει να μπορεί να την βρει αυτός που την έχει απόλυτη ανάγκη. Και αυτός που την έχει απόλυτη ανάγκη είναι ο γιατρός που δουλεύει στο νοσοκομείο με κορονοϊό, ο νοσηλευτής και η νοσηλεύτρια, ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος που είναι σε ένα χώρο νοσοκομείου όπου το φορτίο του κορονοϊού είναι πάρα πολύ υψηλό. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν και αν αυτοί νοσήσουν, ο ασθενής που θα πάει αύριο δεν θα έχει κανένα γιατρό να τον περιθάλψει. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι επειδή έχουμε μικρό αριθμό μασκών αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι καλό να μπορούμε να προστατευτούμε και με άλλους τρόπους. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να φοράει κάποιος μάσκα. Μπορεί να βάλει ένα φουλάρι, μπορεί να βάλει ένα μαντίλι, μπορεί να καλύψει με κάποιο τρόπο τη μύτη και το στόμα του όταν βρίσκεται σε χώρους που είναι και άλλοι άνθρωποι. Όμως η μάσκα πραγματικά φαίνεται ότι βοηθάει και κάποιοι λαοί που έχουν, θα σας δείξω λίγο, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί αυτό. Για να δούμε.
Για να δούμε αν μπορεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Ναι, κράτησε το στο πρόσωπο μπροστά για να... τώρα κάτι βγήκε μπροστά. Ένα λεπτό κάτι βγήκε, ναι. Λοιπόν, εδώ εάν δείτε το στρογγυλό... Λίγο πιο ψηλά κάτω. Εκεί, εκεί μπράβο, φαίνεται. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ, εδώ είναι οι χώρες αυτές οι οποίες στην κουλτούρα τους έχουν να φοράνε μάσκα. Οι χώρες αυτές είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, έχουν τα λιγότερα κρούσματα. Σε αυτό εδώ το άλλο που βλέπετε το μεγάλο, είναι όλες οι άλλες χώρες, κυρίως όλη η Ευρώπη, η οποία δεν έχει στην κουλτούρα της να φοράει μάσκα, όπου τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα. Αυτή είναι μια μελέτη που έχει γίνει, που δείχνει ότι η μάσκα σε ένα βαθμό προστατεύει, άρα καλό θα είναι όταν είμαστε σε χώρους άλλοι άνθρωποι μαζί μας να μπορούμε να φοράμε μία μάσκα και σας είπα, αν όχι τη χειρουργική μάσκα την οποία τη χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία και πολλές φορές δεν την έχουμε, γι' αυτό και έχουμε και ιατρικό νοσοπικό προσωπικό που πάσχει από κορονοϊό, να βρούμε διάφορους άλλους τρόπους να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας και να αφήνουμε τις μάσκες για αυτό που τις έχουν πραγματικά ανάγκη. Άρα λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτοσχέδιες μάσκες που διαβάζουμε σε διάφορα... Σε ένα βαθμό οτιδήποτε καλύψει το στόμα και τη μύτη σου για το λίγο χρονικό διάστημα που θα βρεθείς σε ένα χώρο και που θα φροντίσεις να έχεις και την απόσταση με τον άλλο άνθρωπο, μπορεί να σε βοηθήσει. Όμως, πέρα από τη μάσκα, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι ότι το σημαντικότερο όλων είναι η καθαριότητα των χεριών μας. Κατά κύριο λόγο, με τα χέρια μας μεταφέρουμε τον ιό, αν πιάσουμε μια μολυσμένη επιφάνεια και στη συνέχεια όλοι συνηθίζουμε πάρα πολλές φορές να βάζουμε τα χέρια μας, το στόμα μας, τα μάτια μας κλπ. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε απολύτως αυτόν τον καιρό. Δεν βάζουμε ποτέ στο πρόσωπό μας τα χέρια μας και φροντίζουμε να τα πλένουμε πάρα πολύ συχνά. Σαπούνι και νερό είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομακρύνουμε τον ιό που μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με τα χέρια μας, γιατί ο ιός αυτός δυστυχώς ζει σε διάφορες επιφάνειες από λίγες ώρες σε κάποιες μέχρι λίγες μέρες σε κάποιες άλλες. Πάνω σε πλαστικά, ας πούμε, μπορεί να είναι και τρεις μέρες. Άρα αυτό που μας σώζει είναι να πλένουμε πάρα πολύ συχνά τα χέρια μας και να μην πιάνουμε ποτέ το πρόσωπό μας. Αγγελική, υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά εγώ θα πω το όχι σενάρια, κάποιες θεωρίες. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, πάμε και ψωνίζουμε. Έχουμε γάντια όλοι, έχουν αυτό που μας εξυπηρετούν γάντια κλπ. Όταν τα φέρνουμε σπίτι, αφού πετάξουμε τα γάντια προφανώς, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν τη σακούλα που φέραμε από το σούπερ μάρκετ την πετάμε, καλό να μην τη βάλουμε κάτι. Τα τρόφιμα που είναι μέσα στις συσκευασίες που μπορούμε να βγάλουμε το τρόφιμα από τη συσκευασία και να πετάξουμε τη συσκευασία, καλό είναι να το κάνουμε. Συσκευασίες που δεν μπορούν να πεταχτούν, μπορεί να τις περάσουμε απ' έξω με ένα αντισηπτικό. Δηλαδή αυτά που μπορεί να έχει πιάσει και κάποιος άλλος, καλό είναι να τα περάσουμε με ένα αντισηπτικό, ώστε να μην μεταφέρουμε μέσα στο σπίτι τον ιό. Τα φρούτα και τα λοιπά τα πλένουμε καλά. Ωραία. Θα ήθελα να κλείσεις εσύ με κάποιες άλλες συμβουλές στις ώρες που πεις. Μακάρι να μπορούσαμε να σε κρατήσουμε. Εγώ έχω χρόνο, εσύ δεν έχεις και ξέρω ότι είσαι κουρασμένη. Ας κλείσουμε λοιπόν με κάποιες συμβουλές δικές σου. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι ο εγκλεισμός στο σπίτι μας έχει κουράσει όλους. Σας έχει κουράσει μάλλον, γιατί εγώ τον περισσότερο καιρό βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνω όμως ότι πραγματικά είναι κουραστικό, όμως είναι αναγκαίο αυτή την εποχή, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσετε όλους εμάς που είμαστε στα νοσοκομεία και δίνουμε καθημερινά τη μάχη σε δύσκολες συνθήκες. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να
όχι να σταματήσουμε, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του ιού, είναι να είμαστε μέσα και να μην ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, γιατί έτσι μπορούμε να μεταδώσουμε τον ιό. Άρα, αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό και εξομαλύνουμε αυτή την πορεία, τότε πιστεύω ότι πολύ γρήγορα είμαστε σε θέση να ξανασυνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά, όπως ήταν πριν. Άρα, οι συμβουλές μου είναι, μένουμε σπίτι, βρίσκουμε δημιουργικά πράγματα να κάνουμε στο σπίτι μας. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχει μουσική, μη βλέπετε τηλεόραση, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση. Αυτή η τρομολαγνία της τηλεόρασης όλων των καναλιών είναι φοβερή, να μετράνε νεκρούς κάθε μέρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πόσα εκατομμύρια κόσμο έχει η Ιταλία και πόσους θανάτους έχει, εάν τα αναγάγει κανείς στον πραγματικό πληθυσμό που έχει νοσήσει στην Ιταλία, που σαφώς δεν είναι αυτός που έχουν δει επίσημα τα τεστ, γιατί και εκεί δεν κάνουν τεστ σε όλο τον πληθυσμό, κάνουν μόνο σε αυτούς που πάνε στα νοσοκομεία. Τα ποσοστά θανάτου είναι πολύ πιο λίγα, μπορεί να ακούμε 1.000, τόσα και 8.000 και 9.000, αλλά αν το βάλετε αυτό στον συνολικό πληθυσμό μιας χώρας, δεν είναι αυτό το τραγικό πράγμα που προσπαθούν κάθε μέρα να μας δώσουν, ότι υπάρχουν τόσοι νεκροί, καθίστε μέσα. Είναι μια επιδημία, είναι μια πανδημία, οφείλουμε να βοηθήσουμε να μπορέσουν τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς, αλλά ας μην τρομάζουν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο σπίτι μας, να φροντίζουμε την υγιεινή μας, κυρίως των χεριών μας, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε ένα μήνα νομίζω ότι θα μπορούμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή και να τσακωνόμαστε πια για θέματα που αφορούν το Δήμο μας και όχι τον κορονοϊό. Χάρηκα πολύ. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βοήθησα. Κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά, εγώ και οι συμπολίτες μας. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ήταν, φίλες και φίλοι, η Αγγελική Ράπτη. Νομίζω ότι όλοι τη γνωρίζαμε, τη γνωρίζουμε. Τη γνωρίσαμε ακόμα καλύτερα με την απόψινή ήταν η Αγγελική Ράπτη, φίλες και φίλοι. Όλοι την γνωρίζουμε, τη γνωρίσαμε ακόμα καλύτερα και με την επιστημονική της ιδιότητα. Κάπου εδώ κλείνει η εκπομπή, όμως θέλω να σας πω ότι σε 5 λεπτά, αφού κάνω μία διακοπή, θα επανέλθω με μία ανακοίνωση, θα επανέλθω με μία ενημέρωση από το Δήμο Σαλονικού για το πώς πάει η πλατφόρμα εθελοντών. Συγγνώμη λίγο. Επίσης, να ζητήσω λίγο συγγνώμη για τον κακό ήχο. Κάποιο πρόβλημα έχω δημιουργήσει. Να υπενθυμίσω πως αύριο θα είναι μαζί μας, αύριο Τρίτη, θα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Πατσιαγούρας. Την Τετάρτη θα είναι μαζί μας το πρώτο σύστημα αναρθροσκόπων. Την Πέμπτη θα είναι θα είναι ο Σύλλογος Αλλαίων Παλαιάς Φώκιας, να δούμε και εκεί αυτή η επαγγελματική ομάδα τι προβλήματα έχει. Την Παρασκευή θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στους πολίτεκνους. Το Σάββατο θα έχουμε τον κύριο Ζακάκο. Κάνω διακοπή λοιπόν, να φτιάξω και λίγο τον ήχο, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά σήμερα. Σε 5 λεπτά θα είμαστε μαζί για να πάρουμε μια ενημέρωση από τον Δήμο Σαλονικού σχετικά με τις πλατφόρμες.